τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, αυτούς τους δύο ένα χρόνο μετά την πρώτη συνάντησή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Ρουμάνα Πρωθυπουργό, που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουμε συγκροτήσει αυτό το θεσμό της τετραμερούς διάσκεψης, τετραμερούς συνάντησης Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο σχεδόν κανείς δεν θα περίμενε ότι θα άλλαζαν τόσα πολλά πράγματα στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια. Και ότι αυτή η πρωτοβουλία θα διευρυνόταν με τη συμμετοχή, όπως είπα, στην πορεία της Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, αλλά το σημαντικότερο θα γινόταν ένας θεσμός που διαμορφώνει μια δυναμική, κινητοποιεί δυνάμεις, αναδεικνύει έναν κοινό τρόπο σκέψης για βαλκανική συνεργασία και συνεισφέρει σημαντικά στις εξελίξεις στην περιοχή μας, προωθώντας και αναδεικνύοντας ένα πνεύμα περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια. Θα ήθελα να σας θυμίσω λίγο πού βρισκόμασταν τα προηγούμενα χρόνια στα Βαλκάνια. Το 2014 η Υπουργική Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλκανίων δυστυχώς δεν κατάφερε να επανακινήσει την ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Και τότε ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπήρχε καμία προοπτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε ήταν που η καγκελάριος Μέρκελ ανέλαβε την πρωτοβουλία, προώθησε την λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου, προκειμένου να κρατά ζωντανή την προοπτική της σχέσης, της σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, εξαιρώντας όμως ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής των Βαλκανίων από το διάλογο που θα αφορούσε τη σχέση αυτή. Να θυμίσω ότι αργότερα το 2015-2016 περάσαμε την μεγάλη προσφυγική κρίση, αλλά και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ιδιαίτερα είχαν αντίκτυπο στη χώρα μου την Ελλάδα. Όπως επίσης και το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την περιοχή, με τις σοβαρές πολιτικές κρίσεις στην Αλβανία και στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βλέπουμε λοιπόν τον τελευταίο χρόνο, και αυτό είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία, ότι η δική μας πρωτοβουλία συνδυάζεται χρονικά, συμπίπτει χρονικά με μια αντιστροφή αυτής της πορείας αρνητικών γεγονότων για την περιοχή, για τα Βαλκάνια, και αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται μια θετική δυναμική. Σε αυτό το χρόνο επίσης είχαμε την υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είχαμε την πολύ πετυχημένη βουλγαρική προεδρία που μετά από συνεννόηση των τεσσάρων μας ήταν βαλκανική προεδρία, και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπόικο για την πετυχημένη προεδρία της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαιρετικά σημαντική σύνοδο που διεξήχθη στη Σόφια για τα Δυτικά Βαλκάνια, μια ιδέα που επίσης αναδείχθηκε από την τετραμερή μας. Σε αυτό το χρόνο επίσης είχαμε την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Ένα χρόνο πριν ίσως φαινόταν αδιανόητο ότι θα επιτευχθεί, όμως είναι πράξη, είναι γεγονός και θέτει τις βάσεις για την επίλυση ενός εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος, δίνοντας μια νέα προοπτική για ολόκληρη την περιοχή μας. Σε αυτό το χρόνο είχαμε επίσης τις σημαντικές αποφάσεις για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, όπου η Κομισιόν δίνει προοπτική ένταξη το 2025, αλλά είχαμε και την απόφαση μόλις πρόσφατα για την έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας από το 19 και μετά, το καλοκαίρι του 19 και μετά, για την Αλβανία και την πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προφανώς υπό τον όρο ότι θα έχουμε θετική κατάληξη
και θα αποκτήσει νέα κοινά αποδεκτή ονομασία. Τα είπα όλα αυτά γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα τόνο αισιοδοξίας ότι αυτός ο χρόνος που μας πέρασε από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η κοινή μας προσπάθεια ήταν χρόνος δημιουργικός για τα Βαλκάνια. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος προόδου και ανοίγει ένας άλλος νέος κύκλος, πιστεύω, ακόμα πιο ελπιδοφόρος. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσουμε αναλυτικά για τις εξελίξεις αυτές στην περιοχή μας και για την προοπτική μας. Υπογραμμίσαμε τη στήριξή μας στο Διεθνές Δίκαιο ως το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομηθεί η συνεργασία και ο διάλογός μας. Τονίσαμε τη σημασία που αποδίδουμε στην ενταξιακή πορεία όλων των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά ειδικότερα της Σερβίας, και είχε ένα ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι τρεις βαλκανικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σερβία βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την θεσμική πρωτοβουλία, αισθανόμενοι ότι η Σερβία είναι ουσιαστικά ένα μέλος της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας, πολύ σύντομα θα γίνει. Και βεβαίως τονίσαμε τη στήριξή μας στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν, καθώς και οι δύο χώρες έχουν εκπληρώσει τα σχετικά κριτήρια, όπως τονίζεται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το Μάρτιο του 2012. Συνομιλήσαμε και για τη Σύνοδο 16-1 που θα φιλοξενήσει ο Μπόικος στη Σόφια το ερχόμενο Σάββατο, αλλά και για τη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου στο Λονδίνο με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και της Ελλάδας και τη δική μου παρουσία. Και βεβαίως συζητήσαμε για την Αυστριακή αλλά και την μετέπειτα από την Αυστριακή τη Ρουμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Κυρίως όμως αυτή τη φορά είχαμε αποφασίσει να έχουμε μαζί μας σε μια παράλληλη συνεδρίαση και τους υπουργούς μας των υποδομών, πράγμα που σημαίνει ότι εξειδικεύτηκαν μια σειρά από πολύ σημαντικά projects υποδομών που θέλουμε να υποστηρίξουμε το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μπουργκάς, Βάρνας, Ρούσε, στην σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου που πρέπει να επιταχυνθεί και θα επιταχυνθεί ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα, σε μια σειρά από ενεργειακά έργα όπως ο αγωγός IGB και ο κάθετος διάδρομος, στην ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στην αναβάθμιση των λιμανιών μας στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, αλλά και των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. Με δύο λόγια, οι υπουργοί μας έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο αφορά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα μεταφορικό δακτύλιο, ένα δακτύλιο συνδυασμένων μεταφορών και διασυνδεσιμότητας στην περιοχή της Βαλκανικής που συνδέει τις τέσσερις χώρες και που δίνει, θα έλεγα, έναν ιδιαίτερα αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή μας. Η σιδηροδρομική και οδική διασύνδεση, ιδίως η διασύνδεση των λιμανιών μας παρακάπτοντας τα στενά στα Δαρδανέλια, αλλά και η προοπτική κοινών θεσμικών, ενός κοινού θεσμικού πλαισίου, μιας κοινής, ενός κοινού εταιρικού σχήματος που θα διαχειριστεί την κατασκευή και τα έσοδα από αυτούς τους νέους αυτοκινητόδρομους και νέους σιδηρόδρομους, δίνει μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, γεωπολιτική δυναμική στην περιοχή, καθώς ας μην ξεχνάμε, τα Βαλκάνια βρίσκονται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων και μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη σημασία το επόμενο διάστημα. Θέλω λοιπόν για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Σέρβο Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας για τις συνομιλίες μας.
θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας ένα νέο δυναμικό μέλλον για την περιοχή των Βαλκανίων, αρκεί να έχουμε όραμα και πίστη στις δυνάμεις μας, όραμα για την περιοχή μας, πίστη στις δυνάμεις μας και καμιά φορά να τολμάμε. Να τολμάμε να κάνουμε βήματα προόδου, ακόμα κι αν χρειαστεί πολλές φορές αυτά τα βήματα να τα κάνουμε κόντρα στο ρεύμα. Με αυτά τα βήματα όμως μόνο μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τα ευρωπαϊκά Βαλκάνια, για Βαλκάνια δημοκρατικά που δεν θα ταλανίζονται από τους λογείς εθνικισμούς, από τη φοβικότητα, την εσωστρέφεια ή την αδράνεια, αλλά θα είναι σταθερά προσανατολισμένα στην συνανάπτυξη και τη συνεργασία. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ευχαριστώ θερμά τους φιλοξενούμενους σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Σέρβο Πρόεδρο και τους δύο Πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και να δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Σερβίας, τον Αλεξάνδρ. Πώς το... Αξιότιμη Αλέξης. Αξιότιμη Αλέξη. Ουαζονή Πρεμιέρη Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Αξιότιμη Πρωθυπουργή Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Γκοσποτζιό Νταντσίλο και Γκοσποντίνε Μπορίσο. Κύριε Νταντσίλο και κύριε Μπορίσο. Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Να πω ότι για μας, για τη Σερβία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το επίπεδο συνάντησης. Ζητάω συγγνώμη από τους δημοσιογράφους που είναι κουρασμένοι και σκέφτονται γιατί οι πολιτικοί τους βασανίζουν στις 9 ώρα το βράδυ, αλλά νομίζω ότι για το μέλλον των χωρών μας αυτό το επίπεδο συναντήσεων έχει μεγάλη σημασία. Εγώ δεν είμαι τόσο, δεν έχω τέση χρειά σαν τον Αλέξη, ούτε την αισιοδοξία. Έχω κάπως κατεβασμένο το πρόσωπο, κάτι μου λείπει όπως κατεσέρβω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συνάντηση. Και ευχαριστώ τον Αλέξη για την ευφιλοξενία και ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι Μπόικο και Βιορίκα. Γιατί είναι σημαντικό για μας. Για τη Σερβία είναι σημαντικό που έχουμε στήριξη των φίλων στον ευρωπαϊκό δρόμο από τις τρεις χώρες αυτές. Για τη Σερβία είναι πολύ σημαντικό, διότι μαζί θα δουλέψουμε σε πολλά σχέδια και έχουμε συζητήσει όλα για τους δρόμους, για τους σιδηρόδρομους, για τους αγωγούς, για τους συνδέσεις αγωγών. Και περισσότερο και πολύ πιο υπεύθυνα από ό,τι καμία άλλη φορά, η ελληνική και η βουλγάρικη πλευρά πρότειναν κάνει το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε συζητήσει. Είναι κοινά έσοδα τα οποία συνδέονται με τις μεταφορές. Νομίζουμε ότι αυτό θα φέρει μεγάλο κέρδος και για τις τέσσερις χώρες, για να μπορούμε ενοποιημένα να έχουμε την administration, ότι πολλά πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε. Θα υπάρξει οικονομικό κέρδος για τους πολίτες όλων των χωρών. Η Σερβία με τη Ρουμανία δεν είναι συνδεδεμένη σωστά. Σαν κάποιος κατά το παρελθόν, 70 χρόνια, επίτηδες να μην ήθελαν να συνδεθούν η Σερβία με τη Ρουμανία. Και σήμερα το αναφέραμε πολλές φορές στο κινητόδρομο Πάντζεβο Βρσατς, Τεμισουάρα. Επίσης, ο Αλέξης και εγώ συζητήσαμε για το σιδηρόδρομο Βελιγράδι-Σκόπια Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλη σημασία για μας αυτό. Τελειώνουμε τους δρόμους. Θέλω τους βούλγαρους φίλους να πω ότι η Σερβία φέτος τελειώνει τον αυτοκινητόδρομο μέχρι τα βουλγάρικα σύνορα και τελειώνουμε επίσης μέχρι τα Σκοπιανά σύνορα των αυτοκινητόδρομων. Όλα αυτά τα οποία δεκαετίες δεν κάναμε φέτος θα τελειώσουμε. Και περιμένουμε αυτή η σύνδεση των χωρών μας να είναι ακόμα πιο καλύτερη και πιο εμφανής. Θέλω επίσης να πω ότι η στήριξη των τριών χωρών για μας είναι πολύ σημαντική και να πω ότι κατανοώ τον Αλέξη, αλλά και αυτός πρέπει να με καταλάβει, γιατί εμείς δεν έχουμε λύσει το μεγάλο μας πρόβλημα και είναι η σχέση του Βελιγραδίου με την Πρίστη.
Πρίστινα και σήμερα έχω μιλήσει με τους φίλους για το θέμα αυτό. Τους ευχαριστώ που πάντα θέλουν να ακούσουν τη θέση της Σερβίας. Τα ήθελα να πω, ποτέ δεν έχω αναμειχτεί στα εσωτερικά κυρίαρχα άλλων χωρών, έτσι δεν αναμειγνύομαι στο ζήτημα του ονόματος του βόρειου γείτονά σας. Κύριε Τσίπρα, αξιότιμη Αλέξη, αδιαμφισβήτητα ο καθένας στη Σερβία, ο οποίος βλέπει ότι οι δύο πλευρές οι οποίες είχαν αντίθετες θέσεις κατάφεραν να έχουν μια συμφωνία. Αυτό είναι μια καλή είδηση για όλη την περιοχή και επιθυμώ κατά αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί και στο μέλλον, μην μπαίνοντας τι είναι τα συμφέροντα κάθε από τις δύο πλευρές. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε, και παρόλο που λίγοι θέλουν να μιλήσουν για το θέμα αυτό, είναι σημαντικό εμείς να είμαστε πιο ενιαίοι, να λύνουμε τα προβλήματα στα Βαλκάνια, και εκεί είμαι σύμφωνος με τον Αλέξη, διότι όλα αυτά τα οποία τα κρύβαμε και τα βάζαμε στη μελλον. Για το μέλλον, στο μέλλον θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Ο Μπόικο ήταν ο οικοδεσπότης όλων των συναντήσεων και μόνο περίμενα πότε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να γίνει στη Σόφια, γιατί όλα έχουν γίνει στη Σόφια. Αύριο, μετά αύριο έρχεται ο Κινέζος Πρωθυπουργός, του εύχομαι να το διοργανώσει καλά και την επόμενη συνάντηση μας θα διοργανώσει στη Βάρνα, αλλά και εγώ επίσης να υπερηφανευτώ ότι το Βελιγράδι θα είναι δικό δεσπότης πριν το τέλος του χρόνου και ελπίζω να πάρουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις όπως και τώρα για κοινό τρόπο διαχείρισης μεταφορών στην περιοχή με ενιαία παράβολα. Όλα αυτά θα φέρουν καλύτερα για τους πολίτες μας. Πολλά μπορούμε να κάνουμε μαζί, να φέρουμε πιο κοντά τους φιλικούς μας λαούς, να τους φέρουμε πιο κοντά ακόμα, όπως είναι οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και συγγνώμη αν κράτησα πολύ το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρ. Γιώρικα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που συμμετέχω σήμερα στη τέταρτη συνάντηση αυτής της ομάδας, η οποία αναδεικνύεται ότι είναι πολύ ωφέλιμη για τα αποτελέσματα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που έχουμε από εσάς. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών. Έχουν μιλήσει για τα πολύ μεγάλα σχέδια, για τα πολύ σημαντικά μελλοντικά σχέδια στρατηγικής σημασίας και έτσι θεωρώ ότι οι υπουργοί και στο μέλλον πρέπει να έχουν πιο συχνές συναντήσεις έτσι ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε πολύ μεγάλα στρατηγικά έργα στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας και θέλω να συγχαρώ τον Αλέξη για τη συνάντηση που είχαμε. Θέλω να συγχαρώ για τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι συνάδελφοί μας και θέλω για άλλη μια φορά να επισημάνω στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα στην περιοχή, μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή, παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στην περιοχή. Συγχρόνως θα ήθελα να συγχαρώ και τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε στην προηγούμενη περίοδο. Θέλω να θεωρώ ότι τα Δυτικά Βαλκάνια παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Έτσι όπως ξέρετε το 2016 η Ρουμανία θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να σας εξασφαλίσω ότι τα Δυτικά Βαλκάνια θα έχουν όλη την υποστήριξή μας για τις συζητήσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο Βούτσιτς και με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας για την υποστήριξη που θέλουμε να δώσουμε στη Σερβία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να τον εξασφαλίσω τον πρόεδρο Βούτσιτς ότι πραγματικά έχει όλη την υποστήριξή μας. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά για να μπορούν όλες να έχουν
όλες τις δυνατότητες της ένταξης στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά έργα που θέλουμε να υλοποιήσουμε στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην στρατηγική του Δούναβη. Έχουμε συζητήσει για όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα για τη σημαντικότητα που πρέπει να παίξουν οι χώρες της περιοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω στην κυβέρνηση της Ελλάδος, θέλω να ευχαριστήσω στον Αλέξη προσωπικά, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, θέλω να ευχαριστήσω στον Πρόεδρο της Σερβίας και στον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώρικα. Μπόικο, είμαι σίγουρος ότι αν σου είχε έρθει αυτή η ιδέα που είπε ο Αλεξάνδρ να διοργανώσει σύνοδο του ΟΗΕ στη Σόφια, θα το έχεις καταφέρει, αλλά δεν το σκέφτηκες. Ίσως την επόμενη φορά. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πρώτα να ευχαριστήσω τη Θεσσαλονίκη μαζί με τη συνάδελφο και αυτή εδώ πριν από 15 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε, δόθηκε η αρχή για τη στήριξη της στήριξή μας για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μνήμη και καλό είναι να το έχουμε εδώ υπόψη μας, γιατί συνήθως μισούμε ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει λοιπόν να λέμε και τα καλά και να μην τα ξεχνάμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και δεν το λέω επειδή είναι εδώ οι δημοσιογράφοι σε όλες τις κατηδίες, συναντήσεις και με τον Βούτσις και Τσίπρας, με όλοι, όλοι λένε ότι πραγματικά έγινε μια βαλκανική προεδρία, γιατί με κανέναν τρόπο δεν είχαμε εγωισμούς. Στη Βουλγαρία μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι πιο πολύπλοκα εκεί τα πράγματα. Έτσι δώσαμε τη δυνατότητα η κάθε μία από τις βαλκανικές χώρες ισότιμα με όλη την υπερηφάνεια της, με τη δύναμή της, με επιχειρήματα, να μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά στους 28 και στη Σόφια, αλλά και σε όλους τους, σε όλη την προεδρία, σε όλα τα εξάμεινα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι συνάδελφοι όχι μόνο είναι gentlemen, είναι διπλωμάτες, θα το κάνανε και προφόρμα, αλλά από τις συζητήσεις κατάλαβα ότι είναι ευχαριστημένοι ότι η κάθε χώρα και η Βόσνια Ερτσεγοβίνη και το Κόσοβο και η Αλβανία και πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία δεν διαχωρίσαμε δυτικές, δυτικά Βαλκάνια και εμείς και η Ελλάδα και η Βουλγαρία και η Ρουμάνια, όλα όσα κάναμε, όλα έχουν σημασία σήμερα για το μέλλον. Εκτός του ότι συγκεντρωθήκαμε και κάτι νωρίο, δίνει τα κατάλληλα πολιτικά μηνύματα στους λαούς μας. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Μπορούμε με την Ρουμανία και την Ελλάδα να επιμείνουμε πολύ να ενταχθεί η Σερβία, αλλά πρέπει όμως να υπάρχουν κριτήρια τα οποία όλοι εμείς θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, να γίνουμε πιο πλούσια ως έθνη. Και πώς θα γίνει αυτό? Να λοιπόν θα πατήσω εδώ στα λόγια του Βούτσες. Δεν υπάρχει δρόμος μεταξύ Σερβίας, Ρουμανίας, είναι Βουλγαρία, Ρουμανία στα 600 χιλιόμετρα που είναι ο ποταμός, ο Δρομές, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια, το μεγαλύτερο ποτάμι στην Ευρώπη, και υπάρχει μόνο μία γέφυρα. Στη Βουδαπέστη έχει 7, αυτό λέω μόνο. Υπάρχει κάποιο που δεν θα ήθελε να συνδεθούμε. Τώρα έχουμε δύο γέφυρες και για 26 χρόνια, για 14 χρόνια. Σήμερα πια θα αποπληρώσουμε τη γέφυρα. Τώρα η κίνηση πια είναι διαφορετική. Αυτό που είπε ο πρόεδρος Βούτσες, όχι πρώτα να κάνουμε να φτάσουμε εδώ πέρα να υπάρχει. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε συγγνώμη όλα τα συστήματα, τις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τις αυτοκινητόδρομους και όλα αυτά, να υπάρχει ένα σημείο επεξεργασίας, να όλη η αγορά να έχουμε μόνο σε ένα σημείο να πληρώνουμε τα τέλη διέλευσης και όσοι να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερα εμπορεύματα από
που θα περάσουν μέσα από τα λιμάνια μας και θα συνδέσουμε τη Βάρνα, Μπουργκάς και με τον Μπούκορις, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Και έχω πει στον Αλέξη, αν εμείς δεν αρχίσουμε ως το τέλος του Σεπτέμβρη, τώρα φέτος, οι υπουργοί μας να μας παρουσιάσουν συγκεκριμένα πράγματα, να ξεκινήσουμε να έχουμε το σχεδιασμό και να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να χρωματοδοτηθεί όλο αυτό. Και το σημείο κλειδί είναι η σύνδεση του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Και θα αργήσουμε. Με Ρουμανία μιλάμε για δεύτερη γέφυρα στο Ρούσι. Να δούμε πώς γίνεται. Но този трафик, казвам ви, Дунав мост 2 на Видин, трафикът му е 4 пъти по-голям. Έχουμε μεγάλη κίνηση στο Βίτιν. Η κίνηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είχε σχεδιαστεί. Όταν λοιπόν κάνουμε όλους αυτούς τους αυτοκινητόδρομους και τις αεροδρομικές γραμμές, τότε θα έχουμε πια εντελώς διαφορετική εικόνα. Δεν θα έχουμε το ποτηλιάρισμα αυτό στα σύνορα. Και γι' αυτό λοιπόν θα καλέσουμε τον Επίτροπο για τις υποδομές, για τις ψηφιακές υποδομές. Και την Επίτροπο Κάμψη, δεν ξέρω, εμείς δεν θέλουμε εμείς οι τέσσερις να δώσουμε μόνο πολιτικά μηνύματα, εμείς οι τέσσερις, ναι, θέλουμε να πλουτίσουν οι χώρες μας και να μπορέσουμε να δούμε μεταξύ μας, να ανταγωνιστούμε με την καλή έννοια πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί και πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό θα είναι ωραία και τότε οι άνθρωποι θα χαίρονται όταν θα βρισκόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα έχουμε έτσι πολύ σοβαρή συζήτηση για την μεταφορά αερίου και όλοι το λέμε για να υπάρχει αγορά, να υπάρχει ανταγωνισμός. Θα πρέπει να γίνει η σύνδεση αερίου, η σύνδεση με το υγροποιημένο αέριο και με τη Ρουμανία. Υπάρχουν οι συμφωνίες, έχουμε ετοιμότητα και με την ρωσική πλευρά. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για τον κόμπο αερίου και για τη Βούδαπεστ και για την επιστροφή μετά του αγωγού προς Ελλάδα. Και όλα αυτά γίνονται μέσα σε αυτές τις εβδομάδες. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει κατανόηση για να είναι ευχαριστημένα όλα τα κράτη της περιοχής. Όταν μιλάμε για τη Σερβία, εμείς πάντα στηρίζαμε τη Σερβία και πάντα συμπεριφερόμαστε στην Σερβία σαν μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής. Όλοι μαζί λοιπόν δώσαμε το δρόμο και ένταξη, ανοίξαμε δρόμο και για την Αλβανία και το Φύρο. Για τη Σερβία δόθηκε το 25 πια ως ημερομηνία ένταξη. Τα Σκόπια και Αθήνα συνεννοεί και η Σόφια με τα Σκόπια συνεννοήθηκαν. Καταβάλουμε πολλές μεγάλες προσπάθειες και πιστεύω ότι μαζί θα προχωρήσουμε προς το μέλλον. Έτσι το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάλι συνάντηση εργασίας. Βλέπετε ότι σε λίγες ώρες μπορούμε πολλή δουλειά να κάνουμε και ωστότε οι υπουργοί να ετοιμάζονται με συγκεκριμένα πράγματα στην επόμενη συνάντηση και στην συνάντηση του Βελιγραδίου, του Υπουργού Ενέργεια, πια να έχουμε απόλυτη απόφαση, πια να δούμε και ποια είναι η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κόβο αερίου. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και προχωράμε μπροστά με την Ρουμανική Προεδρία. Ο Κούρτς έβαλε τα ίδια θέματα προτεραιότητα και βεβαίως θα το στηρίξουμε και η δική του Προεδρία να πάει καλά για να πάμε όλοι μαζί καλά μπροστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπόικο. Εγώ να ευχαριστήσω και τους τρεις συναδέλφους για την παρουσία τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όταν μιλάμε για Βαλκάνια, καθώς η ατζέντα της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον ευρωπαϊκό δρόμο, ας μην το ξεχνάμε αυτό, στις βαλκανικές χώρες, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
στα τέλη του Σεπτέμβρη στη Βάρνα, όπου πιστεύω ότι θα μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα μπροστά στην τετραμερή μας συνεργασία και στο όραμά μας για συνανάπτυξη και συνεργασία στα Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις κοινές δηλώσεις των Πρωθυπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας αλλά και του Προέδρου της Σερβίας στο πλαίσιο της τετραμερούς